Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, είναι το Check Tech Now και μόλις ήρθε στα χέρια μου ένα gamepad της Logitech, το F310. Είναι ένα gamepad το οποίο, από ό,τι έχω προσέξει και έχω διαβάσει μέχρι τώρα στα forum, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες χρήστες οι οποίοι το έχουν προτιμήσει και είναι πλήρως ικανοποιημένοι από αυτό. Και έτσι, επειδή χρειάζομαι ένα gamepad, γιατί μέχρι τώρα ήμουνα με ένα δανεικό της Dragon Pro από ένα φίλο το οποίο δεν δούλεψε ποτέ και απλά κάθεται και περιμένει, αποφάσισα να το αγοράσω και να δούμε κατά πόσο είναι καλό ή αξιόπιστο. Οι αξιολογήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος είναι όλες υπερθετικές, δηλαδή είναι από το μοντέλο το οποίο συνδέεται στον υπολογιστή με USB καλώδιο, δεν είναι το ασύρματο. Δεν το ήθελα γιατί δεν θέλω να αλλάζω μπαταρίες συνέχεια στον υπολογιστή, στο gamepad. Και είναι από τα μοντέλα της Logitech το οποίο αναγνωρίζει και αναγνωρίζεται σε όλα τα παιχνίδια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συμβατότητας, δηλαδή με το που το συνδέσεις και το βάλεις στον υπολογιστή σου αυτόματα το αναγνωρίζει και μπορείς και παίζεις το παιχνίδι που θέλεις προφανώς με το συγκεκριμένο gamepad χωρίς πρόβλημα. Το κουτί είναι πολύ απλό συμπαγές, το περίμενα λίγο διαφορετικό να πω την αλήθεια, αλλά μ' αρέσει έτσι όπως είναι. Είναι σε διάφανο πλαστικό όπως φαίνεται. Έχουμε εδώ το gamepad μας. Τα πλήκτρα είναι εντελώς διάφανο, δηλαδή μπορείς να το δεις. Είναι ο σταυρός ο κλασικός μας, η μοχλή μας. Έχουμε εδώ τρία button, προφανώς Start, Select και Mode, υποθέτω, θα το δούμε, δεν φαίνεται εδώ πέρα. Και τα πλήκτρα μας A, X, Y και B. Από πίσω έχουμε μια ωραία όμορφη εικόνα του πληκτρολογίου και κάποιες οδηγίες στα αγγλικά, στα γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και ρωσικά, εκτός από τα ελληνικά προφανώς, τα οποία υπάρχει μια μικρή ανακοινωσούλα εδώ πάνω που λέει χειριστήριο παιχνιδιών, τεκμηρίωση δεν φαίνεται γιατί η κάμερα δεν είναι πάρα πολύ καλή, παιχνιδιών. Χειριστήριο παιχνιδιών, τεκμηρίωση χρήστη, τριετής εγγύηση κατασκευαστή και πλήρης υποστήριξη προϊόντος. Και αυτό ήταν όλες οι ελληνικές πληροφορίες. Υπάρχει εδώ μια μικρή θύρα η οποία βάζει στο χέρι και προφανώς και το ανοίγεις. Φαίνεται πάρα πολύ πρακτικό, δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλω μαχαίρι για να το ανοίξω. Έφυγε το πρώτο κομμάτι. Ελπίζω να βγαίνει και το υπόλοιπο. Λοιπόν, αυτό ήταν, αλλά δεν βλέπω να φεύγει εύκολα, οπότε αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε μαχαίρι, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τελικά ήταν μόνο για να φύγει το πάνω κομμάτι, το υπόλοιπο είναι πακτωμένο. Θέλει προσοχή και δεν μου αρέσουν. Αυτές οι συσκευές είναι ωραίες και πρακτικές. Είναι άλλο τόσο μη πρακτικές όταν προσπαθείς να κάνεις το unboxing. Δηλαδή, το να κόψεις τα χέρια σου είναι πάρα πολύ εύκολο. Προφανώς δεν δέχεται να ανοίξει μόνο του. Αυτό ήταν. Τα πλαστικά που δεν χρειαζόμαστε στην άκρη. Για να δούμε, έχει και το χειριστήριο προφανώς. Αυτό εδώ είναι, θα το δούμε σε λίγο. Δούμε τι άλλο έχει εδώ μέσα. Έχει ένα μικρό κουτάκι. Αυτό ήταν το πλαστικό. Φεύγει και αυτό στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε πια. Με όλες τις οδηγίες που έχει μέσα, για να δούμε. Το paperwork. Κάτι άλλο μόχι. Και έχουμε Getting Started with Logitech F310 Gamepad. Στα αγγλικά οδηγίες προφανώς. Δείχνει πώς να το συνδέσουμε, τα κουμπιά τι κάνουν στα αγγλικά προφανώς οι οδηγίες αυτές, getting started και αυτές, βασικά αυτές είναι στα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, στα ολλανδικά. Ελληνικά έχουμε, για να δούμε, έχουμε πάλι έναν κατάλογο τεράστιο. Γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά. Το μόνο που με εκνευρίζει σε αυτού του είδους τα προϊόντα είναι ότι δεν υπάρχει ελληνική υποστήριξη τόσο πολύ ώστε να μπορεί κάποιος
Έχουμε εδώ τα ελληνικά, τα οποία είναι εδώ πέρα. Σημαντικές παρατηρήσεις, δεν έχει επεγκαταστάσεις για το πώς να προσέχεις. Δεν έχει να σου εξηγεί πώς είναι το πληκτρολόγιο στα ελληνικά. Έχει ένα εκατομμύριο γλώσσες εκτός από τα ελληνικά. Δυστυχώς η χώρα μας ακόμα είναι πολύ πίσω στην υποστήριξη. Αυτό το λοιπόν δεν το χρειαζόμαστε τόσο αυτό. Φεύγει στην άκρη, φεύγουν και όλα τα άλλα στην άκρη. Και ερχόμαστε στο διατάφτα, στο χειριστήριο. Μπορώ να πω ότι κάθεται πάρα πολύ ωραία στα χέρια. Βλέπουμε εδώ, δηλαδή αγκαλιάζει πολύ καλά το χέρι, μάλλον το χέρι το αγκαλιάζει πάρα πολύ καλά. Τα κουμπιά του είναι πάρα πολύ καλά, έχουν ωραία απόκριση. Εδώ τελικά οι τρεις διακόπτες είναι back, start και mode. Οι μοχλοί του μου θυμίζουν το PlayStation αρκετά στην ακρίβεια. Είναι ακριβώς το ίδιο πάνω κάτω η αίσθηση. Ο σταυρός του είναι λίγο περίεργος. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε πώς κάνει, γιατί όταν το δοκιμάζουμε πάντα πληκτρολόγια, joystick, gamepad, ποδίκια, είναι σημαντικό να μπορείς να ακούσεις και τον ήχο τον οποίο κάνουν τα κουμπιά όταν τα πατάς, για να ξέρεις πάνω κάτω τι παίρνεις και πώς το παίρνεις. Ακούστε λίγο τους ήχους. Οι σκανδάλες του είναι πάρα πολύ ωραίες. Να φανταστώ ότι είναι ψηφιακές και δεν είναι αναλογικές, αν και δεν είμαι σίγουρος για το συγκεκριμένο μοντέλο, δεν έχω ψάξει τόσο πολύ. Αλλά έχουν πολύ ωραία αίσθηση, δηλαδή το comeback είναι πολύ ωραίο, επιστρέφουν στην αρχή τους θέση γρήγορα. Οπότε σε περίπτωση που παίζεις κάποιο first person shooter, πιστεύω ότι θα είναι πολύ τέλειο. Τα R, B και L, B από ό,τι βλέπω εδώ είναι καλά. Έχουμε το καλώδιο USB, το οποίο θα το ξεκινήσουμε να δούμε πόσο μακρύ είναι, γιατί πολλές φορές όταν είσαι gamer θέλεις το καλώδιο σου να είναι αρκετά μακρύ. Ό,τι βλέπουμε είναι γύρω στο 1 μέτρο και κάτι, είναι πιο πολύ από 1 μέτρο, περίπου 1,5 μέτρο θα έλεγα. Και από κάτω, από ό,τι είδε και στο φυλάδιο με το που το άνοιξα, έχουμε εδώ ένα μοχλό, αν θέλουμε να το χειριζόμαστε σε 6D, να δούμε τι είναι αυτό, γιατί δεν θέλω να λέω βλακίες. Τι ακριβώς κάνει όλο αυτό εδώ το πράγμα. Κάποιοι πρέπει να μας εξηγεί τι κάνει όλα τα πλήκτρα. Θα σας πω αμέσως τι κάνει όλο αυτό. Είναι το κουμπί για να χειρίζεσαι τις σκανδάλες από ό,τι βλέπω, για να ενεργοποιεί. Μισό λεπτάκι. Το λέει. Ένα, δύο. Left button, D-pad, analog, mini sticks, mode button, for action, logic button. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποιο ακριβή στοιχείο για αυτά τα δύο. XD, προφανώς κάπου για το mode του παιχνιδιού, αν θα είναι ανοιχτό ή όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς έχει. Θα το χειριστούμε, θα το δουλέψουμε μερικές μέρες και θα σας πω τι ακριβώς ήταν. Όπως και να έχει, αυτό εδώ είναι το χειριστήριο, είναι ένα πάρα πολύ καλό χειριστήριο όπως φαίνεται. Θα δούμε και στο gaming πώς πάει. Είναι αρκετά στιβαρό, βαρύ δεν θα το έλεγα, γιατί είχα δοκιμάσει και το Rumble, το οποίο είναι πολύ πιο βαρύ, έχει πιο ωραία αίσθηση βέβαια στο χέρι, πιο λαστιχένια, αλλά είναι πάρα πολύ βαρύ και προφανώς μπορεί να κουράζει μετά πολύ γύρω. Στο κρίμα είναι αρκετά ελαφρύ, αλλά τα σώφα είναι αρκετά στιβαρό. Και αυτό είναι το Logitech F310, αυτό εδώ είναι. 27 ευρώ έχει στα ελληνικά καταστήματα κατά μέσο όρο. Οι τιμές κυμαίνονται πάνω κάτω σύμπλην 2 με 3 ευρώ. Μετά είναι τα μεταφορικά, όσοι μένετε στις πόλεις είστε τυχεροί, γιατί μπορείτε να πάτε να το πάρετε χωρίς να πληρώσετε μεταφορικά. Εμείς εδώ στη Λίμνο το παίρνουμε με μεταφορικά μεταξύ 3 και 14 ευρώ ανάλογα με τη μεταφορική που διαλέγουμε κάθε φορά ή με που συνεργάζεται κάθε εταιρεία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το στο χειριστήριό μας, φαίνεται από όλες τις πλευρές, να σας το δείξω. Αυτό εδώ είναι, ελπίζω να σας άρεσε. Είναι για
gamers καθαρά, για όσους έχουν συνηθίσει να παίζουν με gamepad στον υπολογιστή τους. Έχει USB σύνδεση, δεν ξέρω να το τόνισα αρκετές φορές, δεν είναι κάτι άλλο, είναι USB, απλή USB, προφανώς 2.0 από τις κλασικές. Και αν κάποιο παιχνίδι σας χρειάζεται gamepad, όπως κάποια από τα δικά μου που χρειάζομαι να παίξω στον υπολογιστή και δεν μπορώ να τα παίξω με το πληκτρολόγιο, είναι μια καλή, φθηνή επιλογή, και από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, αυτά εδώ είναι πραγματικά σκυλιά. Κρατάνε μέχρι και πάνω από 2 χρόνια χωρίς να πάθουν τίποτα, και νομίζω ότι τώρα 27 ευρώ για 2 χρόνια plus gaming είναι μια πάρα πολύ και καλή επιλογή. Είμαι ο Κώστας, ήταν το Check Tech Now και ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίασή μας. Πατήστε το favorite button και κάντε μας subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ.